Να δούμε τώρα τι λέει και η Ουάσιγκτον για όλο αυτό. Ο Μιχάλης Ιγνατίου θα μας δώσει το ρεπορτάζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί φαντάζομαι, Μιχάλη, τις συνομιλίες στο Σότσι παρακολουθούν. Αλλά στο μεταξύ εκπνέει και αυτό το τελεσίγραφο και είναι ένα ερώτημα τι θέλει ο Λευκός Οίκος να συμβεί στην περιοχή. Ναι, Νίκη, καλησπέρα. Βεβαίως παρακολουθούν τις εξελίξεις στο Σότσι, αλλά έχουμε μια εξέλιξη αυτής της στιγμής. Επίσημα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι η προσωρινή κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε από την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα θα μετατραπεί σε μόνιμη μέχρι το τέλος του απογεύματος. Μάλιστα, αυτή είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Και ο αξιωματούχος είπε επίσης ότι η Ουάσιγκτον θέλει να αποφύγει μια κατάσταση όπου το κενό που άφησε η αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων θα γεμίσει, λέει, με ρωσικές δυνάμεις. Λοιπόν, πριν έχουμε αυτή την εξέλιξη, η αίσθηση που υπήρχε εδώ είναι ότι ο Λευκός Οίκος θέλει παράταση εγκεχηρίας και αυτή η επιθυμία του Αμερικανού Προέδρου μεταφέρθηκε ήδη στον Πρόεδρο της Τουρκίας, Νίκη. Αν μπορούμε να υποθέσουμε όμως από τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν και άλλων αξιωματούχων, η απάντηση είναι αρνητική, αλλά δεν νομίζω ότι εάν η απάντηση του κυρίου Ερντογάν είναι αρνητική θα τη δεχθεί η Αμερικανική κυβέρνηση. Υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις ακόμα και υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις ανάμεσα στους χριστιανούς ψηφοφόρους του κυρίου Τραμπ. Όπως ξέρεις, είναι ο σκληρός πυρήνας των ψηφοφόρων του. Λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, χωρίς να ερωτηθεί και ενώ μιλούσε για τη διαδικασία της καθαίρεσης, το γύρισε ξαφνικά ανήκει στην Τουρκία και το μήνυμά του ήταν αυτό. Ότι απαιτείται μια παράταση της εγχειρίας. Και είπε μάλιστα ότι αν χρειαζόμασταν μια παράταση, αυτό θα συνέβαινε. Είναι βέβαιος δηλαδή ότι ο Ερντογάν θα πει ναι. Και προχώρησε και είπε τα εξής, αν μου επιτρέπεις. Θυμηθείτε αυτό. Εάν η Τουρκία παρεκτραπεί και έσπευσε να δώσει μόνος την απάντηση, δεν νομίζω ότι θα παρεκτραπεί, είπε. Διότι έχουμε μια δύναμη που κανείς δεν πίστευε ότι την είχαμε σε αυτόν τον βαθμό. Ονομάζονται κυρώσεις, ονομάζονται δασμοί. Θα τους επιβάλλουμε δασμούς σαν κόλαση στα προϊόντα τους που έρχονται εδώ και εξήγησε τι δασμούς θα επιβάλλει. Άρα, ο κύριος Τραμπ θέλει παράταση της εγχειρίας. Και απειλεί να καταστρέψει την τουρκική οικονομία, όπως έχει κάνει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι από τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν δεν θέλει παράταση της εγχειρίας, οπότε αν αυτό συμβεί στις 10 το βράδυ, ώρα Τουρκίας, νομίζω ότι θα έχουμε πάλι μια αντιπαράθεση και θα έχουμε και δηλώσεις. Λίγες ώρες απομένουν. Ευχαριστούμε και τον Μιχάλη Ιγνατίου.